Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τους δύο κολλητούς φίλους του Ντάνη, του Γιώργου Αγγελόπουλου, που είναι μαζί μας και ήρθανε χθες το βράδυ, παρακαλώ, από τη Σκιάθο, το Γιώργο Διολέτα και το Δημήτρη Χειμώνα. Καλά τα λέω. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα. Ήρθατε λοιπόν χθες το βράδυ από τη Σκιάθο. Καλά τα λέω. Καλά τα λες. Είστε κολλητοί του? Αρκετά. Τι πιστεύετε λοιπόν θα είναι ο μεγάλος νικητής απόψε? Όπως ήρθαν τα πράγματα, φαντάζομαι πως πρέπει να είναι. Λοιπόν, εγώ από αυτό που είδα χθες, τον πανικό που προκλήθηκε για να μπει μέσα, έπαθα σοκ. Ήξερα ότι έχει τεράστια πτύχηση, αλλά δεν περίμενα να γίνει όλος αυτός ο χαμός. Στη Σκιάθο, τι γίνεται με τον Ντάνο? Χαμός για γύρω. Χαμός. Πώς τον περιμένει να γυρίσει, δηλαδή? Πιστεύω θα φτάσει στα χέρια του Σκιάθο. Κοιτάξτε, μας έχει κάνει υπερήφανος και σαν Σκιάθο και σαν φίλοι και σαν Σκιαθίτες γενικότερα και σαν Έλληνες, φαντάζομαι. Μπορέσατε καθόλου να του μιλήσετε χθες? Όχι. Σας είδε κατοπική πολύ αργά. Α, δεν πήγατε δεν καθόλου, πήγαμε καθόλου. Σήμερα θα πάτε δηλαδή. Σήμερα, ναι. Σήμερα θα πάτε στο τελικό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δεν θεωρείτε λίγο υπερβολικά τα όσα συμβαίνουν? Δηλαδή, τι μας κάνει περήφανος σαν Έλληνες τώρα, δεν είναι λίγο βαρύ να ακούγεται? Όχι. Αν λάβουμε υπόψη με τους Τούρκους που έπαιξε στο παιχνίδι και τα αποτελέσματα που έφερε, εμένα προσωπικά με κάνει περήφανο. Ναι, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι μας έφερε Ολυμπιακό μετάλλιο, ας πούμε. Εντάξει. Σε αυτή την υπερβολή θέλω να σταθώ. Δηλαδή, μας κάνει περήφανος, φαντάζομαι, ένας Ολυμπιονίκης. Εμένα προσωπικά με κάνει περήφανο η όλη του. Προσωπικά εμφάνιση, εσάς, σαφώς, εντάξει. Ναι, εκεί μέσα. Αλλά είναι γνώμες που ακούω γύρω-γύρω από πολύ κόσμο. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή τον έβλεπα και χθες και έχει συζητηθεί πολύ το θέμα με τα κομποσκήνια που τα φυλάει συνέχεια. Τον έβλεπα και πίσω από τις κάμερες που συνέχεια φυλούσε τα κομποσκήνια του. Ακόμα και όταν έλεγε ο Σάκης ποιοι θα είναι υποψήφοι, έκανε αυτή την κίνηση συνεχώς. Το έκανε πάντα ή του είχε βγει μέσα στο παιχνίδι αυτό? Ήταν θρέσκο παιδί πάντα ο Γιώργος. Τόσο πολύ όμως. Από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί. Ίσως λίγο παραπάνω τώρα που θεωρείται και λίγο μόνος, περνάει λίγο δύσκολα, αλλά πάντα το είχε. Εγώ θέλω σήμερα να μάθουμε και διάφορες άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του Ντάνου.